Κάθε χρόνο το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκπονεί κάποιους στόχους που πρέπει να επιτυγχάνουν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Εμείς ως Υπηρεσία Ανοιχτής Αρμοδιότητας, που σημαίνει ότι στα αρμοδιότητά μας έχουμε θέματα τάξης, θέματα ασφάλειας, θέματα τροχέας, βάζουμε και εμείς στόχους και εκτός των άλλων, κυρίαρχος στόχος πάντα της υπηρεσίας είναι η προστασία της ζωής και της ακεραιότητας του πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, φέτος ο κυρίαρχος στόχος για μας, για το 2023, είναι η τήρηση, η αυστηρή τήρηση της κρίσης ζώνης ασφαλείας στα οχήματα και από τους οδηγούς και από τους επιβάτες και ειδικότερα βέβαια και τα μικρά παιδιά που εξαρτώνται, η ασφάλειά τους εξαρτώνται βασικά από τους ενήλικες. Όπως πολλοί συμπολίτες μας θα έχουν αντιληφθεί ότι οι έλεγχοι και οι παραβάσεις της ζώνης έχουν αυξηθεί για μέσα στην πόλη. Αυτό είναι για μας το ζητούμενο, ότι ο οδηγός με το που μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο, πριν καν βάλει το κλειδί στη μίζα, θα πρέπει να φορέσει τη ζώνη ασφαλείας, ώστε να συνηθίσει σε αυτή την πραγματικότητα. Και όχι όταν βγαίνουμε από την πόλη για να κάνουμε μακρινή μετακίνηση, να την χωράμε. Οι πολίτες, οι οδηγοί, δεν έχουν υποχρέωση μόνο απέναντι στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να τηρούν τις διατάξεις τους. Έχουν υποχρέωση ο καθένας, έχουμε υποχρέωση ο καθένας ατομικά απέναντι, όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν, απέναντι στα νέα παιδιά και στις νέες γενιές. Όταν λοιπόν κυκλοφορούμε εμείς μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή όπου έχουμε επίκνωση της κυκλοφορίας, θα μας δουν περισσότεροι άνθρωποι, περισσότερα νέα παιδιά και αυτή την κανονικότητα είναι αυτή που θέλουμε εμείς να πραγματοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε. Μια πραγματικότητα όπου όλοι οι οδηγοί και επιβάτες θα χωράνε ζώνη ασφαλείας, οδηγοί και επιβάτες δικύκλων θα χωράνε το κράνος, ώστε τα νέα παιδιά που έρχονται, οι νέες γενιές, να συνηθίσουν σε αυτή την πραγματικότητα και ενσυνείδητα πλέον να εφαρμόζουν τον κώδικα, ώστε να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία που γίνεται καθημερινά στην άσφαλτο στους ελληνικούς στους δρόμους. Μια δυστυχώς θλιβερή πραγματικότητα με χιλιάδες θανάτους, αναπήρους κάθε χρόνο. Διαπιστώνετε με την πάροδο των χρόνων ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση περισσότερη? Σε πολλά θέματα οφείλω και εγώ να ομολογήσω ότι οι νέες γενιές είναι καλύτερες από εμάς. Ότι σε θέματα ειδικά προστασίας και εφαρμογής κάποιων υποχρεώσεων συμμορφώνονται πιο εύκολα. Και αυτό είναι θετικό. Αυτό που προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε βαρύτητα είναι και στην εφαρμογή των νόμων και ειδικά των διατάξεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από τις μεγαλύτερες ηλικίες που είχαν συνηθίσει σε μια άλλη κανονικότητα, σε μια άλλη πραγματικότητα. Και καλώς ή κακώς αυτό επιτυχάνεται με τον φόβο της επιβολής των κυρώσεων. Πέρα από τα θέματα της πρόληψης, της ενημέρωσης, όπως κάνουμε τώρα, της επισκέψης μας σε σχολεία αλλά και σε άλλα, είναι και η αύξηση των ελέγχων και ειδικότερα η έλεγχη μέσα στην πόλη. Και αυτό θα έχει και συνέχεια και εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου. Και εδώ που θέλω να σταθώ και να δώσω να το τονίσω είναι ότι θα εφαρμόζεται ο νόμος όχι μόνο στους οδηγούς αλλά και στους συνεπιβάτες. Μην ξεχνάμε ότι όταν ο πίσω επιβάτης δεν φοράει τη ζώνη του, σε μία σύγκρουση, μία πρόσκρουση, με μία μέση ταχύτητα των 50-60 χιλιόμετρων, ο άνθρωπος αυτός θα φύγει μπροστά με μία δύναμη που ισούται με 2 τόνους. Σύμφωνα με τις έρευνες και τις μελέτες που έχουν γίνει μελετώντας όλα αυτά τα χρόνια ειδικοί, τις δυνάμεις που επικρατούν μέσα σε ένα όχημα όταν συμβαίνει ένα τροχαίο. Αυτό σημαίνει λοιπόν σαν να κάθεται πίσω μας ένας ελέφαντας, που σημαίνει ότι εάν φορούν οι μπροστινοί τη ζώνη, κινδυνεύουν
εξακολουθούν να κινδυνεύουν αν δεν φοράει ο πίσω τη ζώνη σε ένα τροχαίο. Οπότε είναι αναγκαιότητα όλοι οι επιβάτες μας να όχι μόνο να φοράνε τα συστήματα ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις και τις διατάξεις του κώδικα. Να μιλήσουμε για τα πρόστιμα, για να γνωρίζει ο κόσμος, να θυμηθεί. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι πρόστιμα δεν υπάρχουν πλέον όταν δεν φορά ζώνη κράνος, είναι άμεση αφαίρεση 60 ημερών τα στοιχεία κυκλοφορίας. Που μένει άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος. Και αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, γιατί δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές έρχονται εδώ οι παραβάτες οδηγοί και μας λένε καλύτερα μου βάλετε ένα πρόστιμο παρά να μου πάρετε το δίπλωμα. Κάπως όμως πρέπει να υπάρχει και ένας, γιατί κακά τα ψέματα ότι κάποιος ο οποίος έχει την οικονομική άνεση πιο εύκολα πληρώνει ένα πρόστιμο και δεν το καταλαβαίνει κιόλας. Ενώ στην αφαίρεση όλοι ανεξαρτήτως οικονομικής άνεσης όλοι το καταλαβαίνουν όταν τους πάρει το δίπλωμα και τους δημιουργήσεις πρόβλημα στην καθημερινότητα. Και αυτό είναι που το θυμούνται. Πάντως, καθομολογία, συμπολίτες μας εδώ, Στιακός ο Δημότης, συμμορφώνεται, έχει παιδεία σε αυτό, οφείλω να το πω, με κάποιες εξαιρέσεις, μια προσπάθεια από όλους στην καθημερινότητά μας, μια παρένεση στους φίλους μας, στο επαγγελματικό μας περιβάλλον, στο φιλικό, στο οικογενειακό, όλοι να προτρέπουν τους ανθρώπους τους να χωράνε τη ζώνη, να χωράνε το κράνος, οδηγοί και επιβάτες, γιατί δεν περισσεύει κανένας από αυτή τη χώρα και όλοι θέλουμε να φεύγουμε και να γυρνάμε ασφαλείς στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας.